Καλησπερούδια, καλωσορίσατε πάλι στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε και πώς μου είστε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι καλά, σήμερα Σάββατο και έχω μείνει μόνη στο σπίτι για να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ όσο η γιαγιά μου έχει τα παιδάκια μου όπως κάθε Σάββατο και δουλεύω. Έχει πάει τώρα μεσημέρι και είπα να ανοίξω την κάμερα και να ξεκινήσω ένα νέο vlog. Έχει μπει ο Δεκέμβριος, ο full εορταστικός μήνας του χρόνου και είμαστε όλοι σε νομίζω καλύτερο mood, δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς πώς είστε, πώς περνάτε. Παρόλο που το σπίτι μου είναι βομβαρδισμένο αυτή τη στιγμή, η διάθεση είναι στα ύψη. Ψώνια, πάμε να σας δείξω. Αρχικά να σας πω, όπως και πέρσι, ότι και φέτος θα ανοίγουμε μαζί Advent Calendar. Περίμενε. Καφεδάκι για να αντέχουμε. Οπότε, όπως σας έχω δείξει και λίγο πριν, δεν ξέρω πόσο καιρό, σας είχα δείξει ότι έχει έρθει ένα Advent Calendar από roos.gr, όπου θα ανοίγουμε μαζί από πρώτη του μήνα. Σήμερα όμως είναι 2 του μήνα, αλλά εγώ περίμενα, δεν το άνοιξα, για να το κάνουμε μαζί και θα ανοίξουμε 2 κουτιά σήμερα. Για πάμε! Beauty Blast λοιπόν, το μεγάλο Advent Calendar της W7 για φέτος, που το έχω προμηθευτεί από roos.gr όπως πάντα, όπως και τα περισσότερα προϊόντα μακιάζ μου μέχρι στιγμής. Θα βρείτε κάτω στο κουτί της περιγραφής το link για το roos.gr όσο καιρό ανοίγω αυτό το Advent Calendar. Για πάμε λοιπόν. 1η Δεκέμβρη χθες, οπα, και 2 σήμερα. Για να δούμε. Λοιπόν, κάτι μου λέει όπως και πέρσι ότι εδώ θα υπάρχει, ναι, ένα σκράνσι, όμως φέτος είναι πιο όμορφο. Έχει πάνω στρασάκια ασημένια σε μαύρο σατέν σκράνσι εδώ. Πάρα πολύ ωραίο και εορταστικότατο. Και πάμε και στο δεύτερο, το οποίο μάλλον μολύβι θα είναι, eyeliner, για να δούμε τι θα είναι. Λοιπόν, είναι ένα μολύβι για τα χείλη, έτσι κοραλή απόχρωση, είναι και σκοτεινά εδώ τώρα, δεν βλέπω πολύ καλά να είμαι σίγουρη. Red Lay, είναι κόκκινο, lip liner, τέλεια, ένα βασικό lip liner και έχει και πάρα πολύ ωραία η W7. Τα υπόλοιπα σε επόμενο βλογκάκι ή αν δεν ανέβει σύντομα μπορεί και στην πορεία του vlog αυτού να ανοίξουμε και το τρίτο. Τέλος πάντων, επίσης από roos.gr τις προάλλες πήρα ένα make-up και ένα concealer. Το make-up είναι αυτό που χρησιμοποιώ, που με ρωτάτε και πάρα πολλές φορές, και το concealer ήταν κάτι το οποίο το είδα στο TikTok και επηρεάστηκα και το πήρα. Πάω να τα φέρω και αυτά να σας τα δείξω, επί ευκαιρία. Λοιπόν, και αυτά λοιπόν από roos.gr, το 145 Foundation Infallible 32 ώρες Fresh Wear της L'Oreal. Είναι το foundation που χρησιμοποιώ για τον εαυτό μου. Το καλοκαίρι φοράω και πιο σκούρο, τώρα το χειμώνα η απόχρωσή μου είναι το 145. Με ρωτάτε άπειρα γι' αυτό και είναι ένα foundation το οποίο είναι σταθερό, χτίζεται, κάθεται πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω λιπαρή επιδερμίδα με αρκετά σπιριά και εσωτερικά και εξωτερικά κτλ. Και επίσης πήρα αυτό το Instant Anti-Age Eraser Concealer, το συγκεκριμένο της Maybelline, το οποίο είναι το ροζ. Είναι η απόχρωση 05, το οποίο είναι πάρα πολύ ροζ, αλλά δίνει τόσο φως, παιδιά, στα σημεία που μας ενδιαφέρουν, δίνει τόση φρεσκάδα, δοκιμάστε το. Ήταν viral και στο TikTok πριν λίγο καιρό. Πάμε, συνεχίζουμε με ψώνια. Στο προηγούμενο vlog σας έδειξα κάποια πάρα πολύ ωραία loafers που πήρα. Αυτή τη φορά πήρα μπότες. Και τι έγινε? Η γειτόνισσα μου καλή μου λέει, Βιολέτα, πέρσι τέλος πάντων πήγα στην Αθήνα και ήταν πρισμένα τα πόδια μου και πήρα ένα ζευγάρι μπότες, το οποίο το πήρα ένα νούμερο μεγαλύτερο και τώρα δεν μου κάνει και είναι αφόρετες. Και βρες μια κοπέλα να τα πουλήσουμε, γιατί τα πήρα 60, να τα δώσουμε 30. Λέει, εντάξει, φέρτες. Φέρνει τις μπότες, τις βλέπω, μου αρέσουν. Τις λέει, εντάξει, θα τις κρατήσω εγώ και θα κάνουμε ανταλλαγή με ρουχαλάκια. Δίνει μία, κατάλαβες. Δίνει και άλλη, κάπως έτσι θα το κάνουμε και ήμασταν και οι δύο χαρούμενες. Πάω να σας δείξω λοιπόν τώρα και τις μπότες. Περίμενε, εδώ τις έχω. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη μάρκα που ξέρω. Είναι sweat μέχρι το γόνατο, ξέρεις, αυτές που είναι και πάρα πολύ τάση γενικότερα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να έχει περισσότερο όγκο εδώ, αλλά οκ.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ η λεπτομέρεια και είναι κάτι που χρειαζόμουν, γιατί είχα κάτι παρόμοιο όμως που δεν με βόλεψε και είναι πολύ ωραίο για να φορέσω ένα ωραίο outfit, ένα ωραίο φορεματάκι, φούστα κτλ. Όμως ταυτόχρονα να φορέσω και flat, να είμαι άνετη, να κυνηγάω τα τερατιδιάκια μου, τα μικρά. Ορίστε, γιατί γενικά με έχει πιάσει και θέλω να είμαι συνέχεια περιποιημένη, αλλά δεν μπορώ συνέχεια να φοράω τα κουνιά, ρε παιδιά, γιατί κουράζομαι να τους κυνηγάω. Οπότε, εδώ ένα ζευγάρι υπέροχες μπότες και πάμε επίσης να σας δείξω και ένα πακέτο με προϊόντα που πήρα από ένα φαρμακείο μία μέρα που είχα τα νεύρα μου και μπήκα σε ένα φαρμακείο και ψώνισα πέρα από παμιγκράν που πήρε για το κεφάλι μου, πήρε και άλλα πράγματα. Έχω βάλει όλα σε αυτό εδώ το νεσεσέρ, το κοτλέ, πάρα πολύ ωραίο και γιορτινό. Και πήρα αυτό εδώ, το cleansing foam, το οποίο είναι της Απιβίτα, το έχω δοκιμάσει σε δείγμα. Τώρα έχει εορταστική συσκευασία, γι' αυτό είναι λίγο διαφορετική συσκευασία του από το συνηθισμένο. Και έχει και 20% έκπτωση. Είναι το cleansing foam, το οποίο έχει μέσα ελιά, λεβάντα και πρόπολη. Και το έχω λατρέψει και μου αρέσει πάρα πολύ το πώς μυρίζει, το πώς με κάνει να αισθάνομαι. Δεν κάνει τόσο καλό ντεμακιγιάζ, δηλαδή εννοείται έτσι κι αλλιώς ότι το σωστό είναι να κάνεις ντεμακιγιάζ και μετά να πλύνεις το πρόσωπό σου, αφού δεν υπάρχει ίχνος μακιγιάζ πάνω. Και μου έχει αρέσει πάρα πολύ και μου έχει ταιριάξει. Οπότε, αν έχετε λιπαρή επιδερμίδα με ακμή κτλ., δοκιμάστε το. Μετά, στην πορεία, πώς το λένε, αχ, Θεέ μου, δοκίμασα, κόλλησε ο εγκέφαλος, δοκίμασα σε δείγμα αυτήν εδώ την ενυδατική ημέρα στη Σαπιβίτα, την Be Radiant, και υπήρχε μέσα σε αυτό εδώ το νεσεσέρ σε τιμή προσφοράς, αυτή με την νυχτός, σε μικρότερη συσκευασία, και πήρε και αυτό, αφού την είχα πρώτα δοκιμάσει μία μέρα στο σπίτι μου. Λοιπόν, και είναι μία πάρα πολύ ωραία ενυδατική κρέμα, ανάλαφρη, που δεν λαδώνει καθόλου, και η νυχτός, και μυρίζει πάρα πολύ όμορφα, αφήνει μία βελούδινη υφή στο δέρμα και είναι ενυδατική, όμως λίγο πιο ενισχυμένη, που κάνει και λάμψη και λίγο anti-aging, κατάλαβες. Για εμάς που έχουμε λίγο περισσότερες ανάγκες πλέον, δηλαδή δεν είμαι 20, ούτε είμαι και 35-40, είναι κάτι ενδιάμεσο, μία έξτρα περιποίηση από την ενυδάτωση, αλλά όχι και βαριά. Αυτό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Μετά βέβαια έπεσε το ματάκι μου όση ώρα περίμενα στο ταμείο να τελειώσουν άλλοι πελάτες σε προϊόντα της MQA και φυσικά και αγόρασε, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ οικονομικά. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ τα lip oils της εταιρείας MQA, μεταμόρφωσης λέγονται, σε δύο αποχρώσεις. Αυτή εδώ που την είχα δει και ήμουν σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα την πάρω, την είχα δει στο TikTok πάλι, και αυτή που έχει μέσα glitter. Αυτά εδώ τα lip oils μπορείς να τα φορέσεις είτε με περίγραμμα είτε χωρίς, και ανάλογα το pH του δερματός σου παίρνουν την αντίστοιχη απόχρωση ροζ συνήθως. Επίσης πήρα αυτήν εδώ τη μικρή παλέτα με nudes και glitters, πάρα πολύ ωραία, shimmers. Shimmers βασικά είναι, πάρα πολύ εκθαμβωτικότατα, και αυτή τη στιγμή φοράω αυτό. Anyway, και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' αρέσει η απόδοσή του πάρα πολύ, μ' αρέσουν οι συνδυασμοί, αν και έχω πάρα πολλά nudes, σκιές, αλλά εντάξει, πήρα λίγες ακόμα. Αυτά λοιπόν ήταν τα ψώνια και πάω τώρα, έχω και άλλα πράγματα να σας δείξω στην πορεία όμως, για να μην σας κουράζω, γιατί σας πήρα από τα μούτρα με τα ψώνια. Πάω τώρα να αλλάξω τα μαλλιά μου, γιατί σε λίγο έχω φωτογράφηση και ενώ τα ίσιωσα για αλλαγή, και επειδή μου το λένε συνέχεια, δεν μου αρέσουν και τόσο πολύ, γιατί θεωρώ πως δεν κολακεύουν το πρόσωπό μου και δεν το γεμίζουν. Ειδικά τώρα που είμαι σε αδύνατη μου φάση. Οπότε πάω να τα κάνω αποκλήσεις. Πολύ καλύτερα τώρα, παραδεχτείτε το. Θα πάω για κούρεμα, έτσι για την ψαλίδα, γιατί έχει παραγίνει μέσα στη βδομάδα. Άλλαξα και το κραγιόν. Δεν ξέρω, με τις πιο safe μου επιλογές νιώθω πολύ καλύτερα. Αυτά. Τώρα, πάω να πάρω το αυτοκίνητο από τους γονείς μου, οι οποίοι πάνε ένα express ταξιδάκι για ένα γάμο στη Ρόδο, οπότε θα έχω το αυτοκίνητο όλο δικό μου για το Σαββατοκύριακο. Έτσι κι αλλιώς μου το είχαν, δηλαδή έτσι κι αλλιώς θα το είχα, αλλά θέλω να σου πω, δεν θα έχω και άγχος, ας πούμε.
Και πάω στη γιαγιά μου να πάρω τα παιδάκια μου να γυρίσουμε σπίτι. Βέβαια δεν έχω προλάβει να κάνω αυτά που ήθελα, δηλαδή να τακτοποιήσω το σπίτι, να κάνω τη φωτογράφηση. Τέλος πάντων, δεν γίνονται όλα μέσα σε λίγες ώρες. Οπότε όλα θα πάνε καλά. Για πάμε, θετική ενέργεια. Ήρθανε τα τερατουδάκια μου. Εδώ ο Γιάννης βλέπει ταινιούλα. Τέλεια. Πήρα από το Τζάμπο αυτόν εδώ τον κουμπαρά για να κάνω και λίγο οικονομία. Δεν μ' αρέσει σαν σχέδιο, δεν είχε ποικιλία η αλήθεια. Αλλά τον πήρε γιατί δεν ανοίγει ο συγκεκριμένος. Γιατί αν άνοιγε σίγουρα θα τα πήραζε τα λεφτά. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ, αυτή την κούπα που μου άρεσε πάρα πολύ για τον καφέ μου, απλώς επειδή μου άρεσε. Κατά τα άλλα θα κάνω οικονομία. Αυτό εδώ το είχα βασικά. Και έχω βάλει μέσα τα ρεσό μου, έναν αναπτήρα ροζ βεβαίως. Και αυτά εδώ που είναι και wax melts, τα... Ξέρεις που είναι λίγο πιο θρηματισμένα τα wax melts. Και πήρα αυτά εδώ για να βάζω μέσα όλα τα κεριά που έχω από διάφορες εταιρείες, wax melts και αυτά, και να είναι οργανωμένα. Ουσιαστικά τα πήρα γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ, τα βλέπα καιρό και λέω τώρα πού θα τα βάλω τα wax melts μου που έχω αρκετά, έχω και άλλα να σας δείξω που έλαβα πρόσφατα, και πήρα αυτά εδώ τώρα για να τα έχω οργανωμένα και όμορφα. Ο Γιώργος κοιμάται, έχουμε έρθει για μία πίτσα. Σταμάτα. Τα παιδάκια μου κοιμήθηκαν. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Εγώ ξεβάφτηκα, έβαλα την κρεμούλα μου. Πλήθηκα, όλα καλά. Και τώρα βούρος χολ. Λοιπόν, είπα να επιβραβεύσω τον εαυτό μου με μελομακάρονα. Φάγαμε λίγα στο αυτοκίνητο. Με λίγα εκλέρ. Πήρα μισό κιλό, αλλά ξέρεις, άμα έπαιρνα ένα θα το τρώγα ένα κιλό σε μία βραδιά. Οπότε για να με προστατέψω. Λοιπόν, και εδώ είναι η υπόλοιπη πίτσα που έχει περισσέψει από την πιτσαρία. Όλα καλά. Σε άλλα νέα, πολλές από εσάς, έτσι σας ανησυχεί πάρα πολύ έντονα η προσωπική μου ζωή τελευταία και μου γράφετε διάφορα σε ό,τι και να ανεβάσω, σε όποιο μέσο και να ανεβάσω. Ήθελα να σας καθησυχάσω ότι είμαι πάρα πολύ καλά, δεν θέλω να αγχώνεστε για μένα. Είμαι στα καλύτερά μου, δόξα τω Θεώ. Οπότε μην γίνεστε αδιάκριτες. Relax, όλα καλά. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο κανάλι μου έτσι κι αλλιώς. Εμένα βλέπατε πριν, εμένα βλέπετε και τώρα. Αυτά. Σας καληνυχτίζω, θα τα πούμε πάλι αύριο. Όντας η επόμενη μέρα που δεν τα άκουσα τελικά βλογκάκι, κρυώνω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Όσο σας λέω για τη μέρα μας, θα ανοίξουμε και την τρίτη ημέρα από το Advent Calendar. Κάτσε να το βρω. Να το εδώ το νούμερο 3. Σήμερα όλη μέρα βόλτες και καφεδάκια με το αυτοκίνητο και με τα παιδάκια και τον αδερφούλη αφού οι γονείς μου έλειπαν. Φάγαμε και στη γιαγιά μου μανιστρούλα. Και αυτό τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Lippy Cheek, το συγκεκριμένο, το οποίο το έχω και από πέρσι. Να ξέρετε ότι όσα προϊόντα μου κάνουν δώρο ή ενώ από εταιρείες, PR πακέτα και αυτά, ή αγοράζω κατά λάθος και τα λοιπά, και τα έχω ήδη και δεν τα χρειάζομαι, εννοείται, έτσι όπως είναι ολοκένουργια, σας τα βάζω δωράκι μέσα στις παραγγελίες που μου κάνετε στο e-shop μου, και αφού το έχω ήδη από πέρσι, είναι κρίμα να το χρησιμοποιήσω και αυτό ή να το βάλω να περιμένει τη σειρά του, γιατί έχω ήδη αρκετά κραγιόν, οπότε μία από εσάς που θα παραγγείλει από το e-shop μου θα το βρει μέσα δωράκι. Τι λέτε, καλή ιδέα δεν είναι? Και σας δείχνω ευγνωμοσύνη με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει χαμένο.
Τέλος πάντων, αλλά είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός, όχι σοβαρό. Όταν γυρίσαμε το μεσημέρι στο σπίτι, πήγε ο Γιάννης να παίξει με το πατίνι του στην αυλή και έπεσε και χτύπησε στο κουμούλι, δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το κουμούλι, αν είναι καλλιμνική λέξη, τέλος πάντων, και έσκησε λίγο εδώ και εγώ κατάλαβα απευθείας ότι θέλει ράματα. Πήγαμε στο νοσοκομείο, έτριχε αίμα ποτάμι, είχε ασπρίσει από το φόβο του πραγματικά. Πήγαμε στα εξωτερικά ιατρία, στα επίγοντα ας πούμε, και το είδαν οι νοσοκόμοι, το καθάρισαν και όταν ήρθε και η γιατρός είπε ότι μπορούσε να γλιτώσει τα ράματα γιατί δεν θα καθόταν με καμία δύναμη. Δεν ήταν κάτι πολύ έντονο, ήθελε ένα ραματάκι, αλλά θα μπορούσε να το γλιτώσει με κόλλα, ειδική κόλλα που μπαίνει στο τραύμα και δένει το δέρμα. Οπότε κάναμε αυτό που ούτε αυτό ήθελε. Είχε φοβηθεί πάρα πολύ η αλήθεια, δηλαδή δεν πονούσε, φοβόταν ουσιαστικά. Άκουγε και έναν άλλον ασθενή που είχε έρθει με μετούς και τα λοιπά και αυτό τον έκανε ακόμα χειρότερα. Αλλά εντάξει, τώρα είναι περδίκι και δεν φοβάται και ξανά έπιασε και το πατίνι του και γενικά το ξεπέρασε. Κρυώνω πάρα πολύ τώρα, γι' αυτό έχω μαγκώσει. Anyway, θέλω να σας δείξω ένα υπέροχο πακέτο με χειροποίητα κοσμήματα, γούρια και κεράκια και θα κλείσω έτσι. Δύο λοιπόν πάρα πολύ αγαπημένα μου κορίτσια, η Κατερίνα και η Μαρία, που είναι και αδερφούλες, έχοντας μία τεράστια αγάπη στη χειροτεχνία, αποφάσισαν να κάνουν το όνειρό της πραγματικότητα και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και έτσι ξεκίνησαν ανοίγοντας τις σελίδες τους σε TikTok, Instagram και Facebook που θα βρείτε κάτω στο κουτί της περιγραφής και να αρχίσουν να δημιουργούν για εσάς ό,τι πραγματικά ονειρεύεστε. Χειροποίητα κοσμήματα, χειροποίητα γούρια και χειροποίητα κεριά σόγιας. Θα βρείτε τεράστια ποικιλία και όλο και εμπλουτίζονται. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και να έχετε... Βασικά, να στείλετε ένα μήνυμα και να παραγγείλετε αυτό που εσείς ονειρεύεστε και έχετε στο μυαλό σας, ακόμα και αν δεν υπάρχει ήδη έτοιμο, και να βρείτε μαζί αυτό που εσείς χρειάζεστε ή να φτιάξετε ένα δώρο πολύ συγκεκριμένο, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε ημιπολύτιμους λίθους, σε χρώματα, υλικά και πολύ, πολύ μεγάλη ποικιλία σε συνδυασμούς. Θα σας δείξω αυτά που εγώ έχω λάβει. Λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσω με το γούρι, το οποίο είναι αυτό, εννοείται σε ροζ αποχρώσεις. Έχει διάφορα σχέδια, διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων και επίσης μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου θέμα. Εγώ επέλεξα αυτό γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει και χαντρούλες εδώ και το έχω συνδυάσει με τα πάμπας αυτά, οπότε θα μείνει και όλο το χρόνο στο χώρο μου. Είναι ιδανικό και για δώρο και για δώρα συλλόγων, γιατί υπάρχουν και μικρότερα μεγέθη και πάρα πολύ οικονομικά και θα μείνει για πάντα. Είναι ένα δώρο πάρα πολύ όμορφο για να πας σε μια επίσκεψη, σε ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Είναι ιδανικό και για τον προσωπικό μας χώρο και για τον επαγγελματικό μας χώρο. Να σας πω πως στέλνοντας μήνυμα και αναφέροντας το όνομά μου στις σελίδες που σας αφήνω από κάτω, θα έχετε 10% έκπτωση και εννοείται δώρο σε κάθε παραγγελία. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και δωρεάν μεταφορικά με αγορές από 29 ευρώ και άνω. Αξίζει να σημειωθεί και είναι πάρα πολύ όμορφο πως ακόμα και οι συσκευασίες τους, οι περισσότερες, είναι χειροποίητες, όπως αυτή εδώ η Χριστουγεννιάτικη και έχει διάφορα σχεδιάκια. Έλαβα λοιπόν κεράκια, αυτό είναι αρωματικό ντουλάπας που μπορείς αργότερα να το κάψεις και σαν wax melt και wax melts. Βαμβάκια και άκουα κάλμα, μυρωδιές πραγματικά φανταστικές, είναι μη τοξικά και οικολογικά. Και επίσης έχω λάβει και μπάρες σοκολάτας και εδώ bubble. Έχω ήδη ξεκινήσει να τα καίω γιατί δεν μπορούσα να αντισταθώ. Οπότε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, αρώματα και σχέδια. Και συνεχίζω με το κυριότερο στοιχείο τους, τα χειροποίητα κοσμήματα. Να ξεχάσω να σου δείξω αυτό που έχει μέσα wax melts μελομακάρονο και είναι μια χριστουγεννιάτικη μπάλα. Τέλεια. Εγώ ήδη έχω επιλέξει αυτά εδώ τα δύο για να τα φοράω καθημερινά. Τα έχω λατρέψει, είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι ένα γούρι που όπως βλέπουμε εδώ
έχει πλέξει φοβερή με το 2024 και με ένα ματάκι χρυσό. Είναι όλα ατσάλινα ή από αλουμίνιο. Όλα τα κουμπώματα όμως είναι ατσάλινα και δεν παθαίνουν τίποτα, δεν δημιουργούν αλλεργίες, δεν μαυρίζουν, δεν χαλάνε. Και δες εδώ με αυτά τα τύπου Σβαρόφσκι, πόσο όμορφα είναι, από κοντά είναι απίστευτα λαμπερά. Ελπίζω να μπορείς να το δεις και στην κάμερα. Και έρχεται και σαν σετ με αυτό το ονειρεμένο κολιέ. Πραγματικά είναι το αγαπημένο μου. Δες πόσο όμορφα χρώματα, πόσο όμορφη πλέξη και ιδανικό για κάθε στιγμή. Συνεχίζω με άλλο ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, απίστευτα λαμπερό, με τύπου Σβαρόφσκι πέτρες. Δες πόσο όμορφα λάμπει. Υπάρχουν διάφορα χρώματα που μπορείς να επιλέξεις. Συνεχίζω με αυτό το πάρα πολύ ιδιαίτερο, με τις πέρλες και τις χάντρες, με τζικ-τζακ σχέδιο, που έρχεται σε σετ με αυτό εδώ το ζευγάρι σκουλαρίκια. Πολύ όμορφο. Απλή αλυσιδούλα χρυσή, που όλες πρέπει να έχουμε μία τέτοια. Είναι πολύ βασικό κομμάτι για τους συνδυασμούς μας, που δεν αλλάζει χρώμα, δεν μαυρίζει, δεν χαλάει, είναι ατσάλινη. Πάρα πολύ ωραία. Όπως έχουμε και εδώ τη συγκεκριμένη, η οποία είναι από αλουμίνιο, παιδιά, που επίσης δεν χαλάει και δεν μαυρίζει και δεν δημιουργεί κανένα θέμα και είναι και πάρα πολύ ελαφριά. Ό,τι είναι από αλουμίνιο έχει απίστευτη ομορφιά και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ άνετα. Βλέπουμε εδώ, είναι πλεγμένο σε κορδόνι. Και έχω και μία άλλη αλυσίδα που μου άρεσε πάρα πολύ από αλουμίνιο, η οποία είναι δίχρωμη. Φανταστική πραγματικά. Κάτσε να στη δείξω. Είναι αυτή. Εδώ, με μαύρο και σημεί. Πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Τι λέτε? Φανταστική. Και την έχω συνδυάσει με αυτά εδώ τα σκουλαρίκια. Με ημιπολίτιμους λίθους και αυτά. Που είναι με καρδούλες. Και λαμποκοπάνε από κοντά. Συνεχίζω με αυτό. Είναι τέλειο και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα χρώματά μου εμένα είναι το χρυσό και οι καρδούλες και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι συνδυασμός λουλουδάκι με καρδιά χρυσή. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο, πλεγμένο σε αλυσίδα. Είναι με ασήμι και χρυσό, που είναι μόδα τώρα αυτός ο συνδυασμός. Συνεχίζω με αυτά εδώ τα σκουλαρίκια, σε ροζ απόχρωση, όμως υπάρχουν σε πολλές αποχρώσεις. Εγώ θέλω τα ροζ, τι να κάνουμε. Πήρα επίσης και μία τριπλέτα σκουλαρίκια απλά για την καθημερινότητα χρυσά, τα οποία βγαίνουν σε διάφορα σχεδιάκια. Εγώ επέλεξα τώρα το φύλλο και το αστεράκι και ένα απλό. Ορίστε, έχει διάφορα σχέδια και εννοείται βγαίνει και σε ασημί. Εγώ λατρεύω το χρυσό. Και τέλος, πήρα αυτή την καρδιά που βγαίνει και σε μεγαλύτερο μέγεθος και επίσης γίνεται και τσόκερ. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει και σαν τσόκερ με τις χαντρούλες, πολύ όμορφη. Και επίσης και αυτό εδώ το γουράκι. Εδώ έχει και πάρα πολύ ωραία βραχιόλια ή κολιέ για μαμάδες, που λέει μαμά, και είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο για μια μαμά που γεννάει τώρα. Δες πόσο όμορφο είναι αυτό το γουράκι, το χριστουγεννιάτικο. Αυτά λοιπόν πήρα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Επίσης θα κάνω από εκεί και τα δώρα μου στους αγαπημένους μου, γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικά και ιδιαίτερα. Τα περισσότερα από αυτά που σας έδειξα είναι με πέτρα αιματίτη, αλλά και άλλους ημιπολίτιμους λίθους και τύπου Σβαρόφσκι. Αλλά έχει πραγματικά πολύ μεγάλη ποικιλία. Μπείτε να τσεκάρετε, στείλτε τους μήνυμα για να δημιουργήσετε αυτό που εσάς σας εκφράζει καλύτερα, όπως σας είπα. Αυτά λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι έχετε και την έκπτωσή μου. Και εύχομαι στα κορίτσια καλή επιτυχία, αν και είμαι σίγουρη πως θα την έχουν. Και τώρα θα σας αποχαιρετήσω, θα σας καληνυχτήσω, εύχομαι να έχουμε έναν όμορφο μήνα και πάλι.
μια όμορφη εβδομάδα δημιουργική, δυναμική, να έχουμε δουλίτσα για να βγάζουμε τις υποχρεώσεις μας, να έχουμε και όμορφες στιγμές με την οικογένειά μας και στιγμές για τον εαυτό μας βεβαίως. Πάρα πολύ σημαντικό, το λέω και το ξαναλέω. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι για εγωιστικό λόγο, αλλά γιατί έτσι είναι απλά. Γεμίζουμε τις μπαταρίες μας για να μπορέσουμε μετά να... Κατάλαβες, να δώσουμε και στους υπόλοιπους. Αυτά παιδιά, σας ευχαριστώ για όλα. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι, θα ήταν τέλειο και πάρα πολύ σημαντικό για εμένα αν κάνατε μια εγγραφή. Θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλιά πολλά!